Μια καλή μέθοδος, τρόπος για να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα είναι αυστηρότερες ποινές για τους πολιτικούς, επειδή ήδη νομοθετούν. Οπότε ένας καλός τρόπος είναι μια ποινή για έναν απλό πολίτη να είναι πιο επίγης παρά σε έναν πολιτικό. Όταν ιδίως άμα πρόκειται για βουλευτή, να το πούμε, που είναι να κάνει κατάχρηση κάποιου δημόσιου αξιώματος. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι μηχανισμοί που να τους αποτρέπουν που να κάνουν καταδολίευση δημόσιου χρήματος, όπως με τους δύο τους δημάρχους πρόσφατα. Δηλαδή να υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου που να τους αποτρέπουν πριν καν προσπαθήσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και επίσης, εκείνο που είπε ο Δημοσένης πριν, που συμφωνώ μαζί του για ηλεκτρονική αρχιοθέτηση των δεσμεύσεων, γιατί είναι ένα κίνητρο να πάει να ψηφίσει κάποιον. Αν μας λέει όλα τα ψέματα, αντίστοιχα καταλάσσει, οπότε είναι άνετος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.